Πάμε ξανά στο Κρυονέρι. Ηλιάνα Πετρίκη στην επιχείρηση Εκένωσης. Ηλιάνα. Η επιχείρηση Εκένωσης λοιπόν συνεχίζεται, Νίκο, και εδώ βλέπετε πως έχουν έρθει περιπολικά της αστυνομίας με προσωπικό της αστυνομίας όπου βοηθάνε ανθρώπους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Πόρτα-πόρτα. Μπαίνουν, περνάνε, χτυπάνε πόρτα-πόρτα ακριβώς. Είπαμε ότι δόθηκε εντολή από τον Δήμαρχο, χτύπησαν οι καμπάνες, ήρθε το μήνυμα στο 112, ωστόσο πόρτα-πόρτα και οι αστυνομικοί πηγαίνουν, ζητάνε από τον κόσμο να εκενώσει και βοηθούν όσους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Βλέπετε εδώ πως η γυναίκα αστυνομικός βοηθάει μια κυρία με τον μπαστούνι, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να απομακρυνθεί και γρήγορα μόνη της, την ώρα που τα εναέρια μέσα επιχειρούν λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, Νίκο. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες τις οποίες μεταδίδουμε. Βλέπουμε και την ανθρώπινη πλευρά της όλης αυτής ιστορίας, καθώς μιλάμε για 5.000 κατοίκους. Αντιλαμβάνεσαι ότι μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανήμποροι, δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, είναι σε καροτσάκια, είναι με μπαστούνι. Εδώ λοιπόν το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας τους βοηθάει να επιβιβαστούν με ασφάλεια στο όχημα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν εγκαίρως, καθώς η πυρκαγιά πλησιάζει στο Κρυονέρι. Το Κρυονέρι το οποίο απειλείται από δύο μέτωπα, από δύο πλευρές, την ώρα που άνεμοι έχουν αρχίσει να πνέουν στην περιοχή, φέρνοντας το μέτωπο, φέρνοντας την πυρκαγιά προς τα δω, φέρνοντάς την προς το Κρυονέρι, το οποίο απειλείται. Δυστυχώς βλέπετε τους καπνούς, έχουν φτάσει ακόμα και εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Έχουν αρχίσει να σκεπάζουν τον ουρανό ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε, καθώς τα εναέρια μέσα, Νίκο, επιχειρούν λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε. Επειδή βλέπω ότι επιμένουν αναφορές για εγκλωβισμένους στο χωριό Κλαδέως της Ηλίας, δεν ξέρω αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Περιφερειάρχη ή με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, για να δούμε εάν έτσι τα πράγματα, εφόσον υπάρχουν τηλεφωνήματα, υπάρχουν καταγγελίες, οι αρχές δεν το επιβεβαιώνουν, να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση, εάν όντως υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο χωριό Κλαδέως στην Ηλία. Βλέπουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση με το Κρυονέρι την επιχείρηση εκένωσης, τα περιπολικά που πόρτα-πόρτα απομακρύνουν κατοίκους ή βοηθούν ανθρώπους που έχουν ανάγκη να επιβιβαστούν στα περιπολικά και να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους με ασφάλεια πριν πλησιάσει φωτιά. Ηλιάνα, ναι. Αυτή την ώρα, Νίκο, βλέπω ότι απομακρύνουν και ακόμη έναν ηλικιωμένο, ο οποίος είναι σε καροτσάκι, δεν είχε τη δυνατότητα να απομακρυνθεί μόνος του. Ας μην πλησιάζουμε τόσο την κάμερα, δεν υπήρχε κάποιος να τον βοηθήσει. Από απόσταση, ναι, θα δείξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι αστυνομικοί εδώ να απομακρύνουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, είναι πάρα πολύ, πολύ δύσκολες. Πάρα άνθρωποι πολύ ανήμποροι, κατάκητοι που πρέπει, Νίκο, να βοηθήσει η αστυνομία να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους χωρίς να ξέρουν τι θα συναντήσουν σε λίγες ώρες ή αύριο το πρωί. Ας ελπίσουμε να τα βρουν όρθια τα σπίτια τους και να μπορέσουν οι πυροσβέστες να αναχαιτήσουν τα πύρινα μέτωπα που είδαμε πόσο κοντά έχουν φτάσει και εκεί στο Κρυονέρι, στις αφίδνες που τώρα επίσης εκενώνονται υπό τις ίδιες δύσκολες συνθήκες, όπως μας είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της κοινότητας και ο κοκκινόβραχος. Η οδηγία είναι να κατευθυνθούν οι κάτοικοι προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ηλιάνα. Πράγματι, Νίκο, το είδαμε και στα μηνύματα που λάβαμε. Εξακολουθούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρω αν φτάνει ο ήχος σε εσάς. Τώρα θα τα δείτε να περνούν και από πάνω μου. Απομακρύνει το κόσμος με ασφάλεια. Να πούμε για ακόμη μια φορά ότι όσοι φεύγουν θα πρέπει να αφήνουν, όπως έχει ζητηθεί, ανοιχτές τις γκαραζόπορτες αλλά και τις πόρτες της αυλές για να μπορέσουν να μπαίνουν εκεί οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Είναι ο μόνος τρόπος να μπαίνουν στα σπίτια χωρίς να χρειάζεται να σπάνε τζάμια, να σπάνε πόρτες. Εικόνες που είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Γι' αυτό, φεύγοντας από τα σπίτια τους, εγκαταλείποντας, θα πρέπει να αφήνουν ανοιχτές και τις γκαραζόπορτες. Να μην επικρατεί πανικός. Υπάρχει ένα σχέδιο, έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε σε ομαλή εκένωση της περιοχής. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιες δυσκολίες. Εμείς κινούμαστε προς το μέτωπο της πυρκαγιάς, το μέτωπο το οποίο έχει αναζωπηρωθεί. Αυτό το οποίο είχε ανάψει, όπως μας είπε εδώ ένας εθελοντής, δύο ημέρες πριν, είναι αυτό το μέτωπο το οποίο επιχειρούν και τα εναέρια μέσα να σβήσουν. Ήδη οι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό εδώ που βρισκόμαστε. Ήδη αισθανόμαστε κι εμείς έτσι μία δυσφορία, καθώς φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, Νίκο, να
να σβήσουν την πυρκαγιά. Έχουν προσπαθήσει πολλές φορές. Είδαμε να πηγαίνουν να πετύχουν κάτι. Ωστόσο, πάλι αυτοί οι μικροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αναζωπυρώνουν την πυρκαγιά. Δεν έχουν καταφέρει να τη σβήσουν. Τα εναέρια μέσα θα συνεχίσουν να επιχειρούν για περίπου μια μισή ώρα. Μετά θα πρέπει μόνο ό,τι γίνει να γίνει από πεζοπόρα τμήματα Ηλιάνα. Ή από οχήματα και πυροσβέστες, κάτι που είναι πιο δύσκολο, Νίκο. Θα ξανάρθουμε σε λίγο στο Κρυονέρι να δούμε πώς εξελίσσεται η επιχείρηση εκένωσης.